Θα ήθελα να ξεκινήσουμε στρέφοντας τον προβολέα σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και να σας ξεκινήσω από το εξής. Σήμερα συμπληρώνονται 24 χρόνια από το κοινό ανακοινοθέν της Μαδρίτης, θυμίζω, Ιούλιος του 97, Σιμίτης Ντεμιρέλ. Ένα γενικόλογο κείμενο με ευχολόγια, το οποίο όμως κατά πολλούς επιδεχόταν στα κρίσιμα σημεία του περισσότερες ίσως της μίας ερμηνείας. Και θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα και θέλω την άποψή σας επ' αυτού, αναφορικά κυρίως με την παράμετρο, εάν σε αυτό το κείμενο τελικώς αναγνωρίσαμε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Είναι ένα κείμενο το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι και πολλοί το έχουν ερμηνεύσει έτσι, με την έννοια ότι δίνει την εντύπωση ότι το Αιγαίο είναι μια περιοχή στην οποία οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Τουρκία, έχουν συμφέροντα πολλά από τα οποία είναι, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο συμφέροντα τα οποία η καθεμία χώρα υπερασπίζεται, αλλά και συμφέροντα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν κάποια νόμιμη βάση. Αυτό είναι το πρόβλημα, αν θέλετε, και κατά αυτή την έννοια έχει ασκηθεί κριτική επί σειρά ετών σε αυτή την κίνηση τότε. Βέβαια, υπάρχει ο αντίλογος. Ο αντίλογος είναι ότι η κίνηση αυτή πρέπει να ερμηνευτεί κυρίως σε σχέση με τις συνθήκες της εποχής και της στιγμής. Η πραγματικότητα είναι, αν δείτε την μακροχρόνια διάσταση, ότι είναι ένα από τα κείμενα και μία από τις πράξεις, τις κινήσεις που οδήγησαν σε μία μακροχρόνια δυσκολία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με άλλα λόγια, παρότι η διάθεση τότε ήταν να δείξουμε ότι αντιλαμβανόμαστε έστω κάποια από τα τουρκικά ενδιαφέροντα στην περιοχή, το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάρα πολύ αρνητικό, διότι βρέθηκε να είναι μία από τις κινήσεις, μία από τις πράξεις ενός δράματος, το οποίο τελικώς οδήγησε την Τουρκία, μέσα από πολλές περιπέτειες που ενδεχομένως δεν είναι τις παρούσεις, να πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει, γι' αυτό λέμε ότι είναι αναθεωρητική δύναμη, να αναθεωρήσει το status quo στην περιοχή. Και εκεί βρισκόμαστε σήμερα, βεβαίως, με μια Τουρκία η οποία έχει την ισχύ, την οποία έχει. Δεν πρέπει να παίρνουμε πολύ στα σοβαρά όσους μας λένε ότι είναι στριμωγμένη η Τουρκία. Η Τουρκία έχει προβλήματα, αλλά όλοι οι δρόντες που προσπαθούν να αλλάξουν πράγματα στη διεθνή πολιτική έχουν και προβλήματα. Και σίγουρα δεν αφήνει τον επεκτατισμό στην άκρη. Και θέλω να σας πάω στο εξής. Από την περσινή ακραία ένταση, έχουμε οδηγηθεί στο φετινό ήρεμο, κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον, καλοκαίρι. Έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία? Κοιτάξτε, η Τουρκία δεν έχει δείξει ότι θέλει να αλλάξει κάτι, γιατί η Τουρκία πρέπει να το δείξει αυτό. Εάν το δείξουμε εμείς, θα το δείξουμε υποχωρώντας, που ευτυχώς δεν το κάνουμε. Κατά συνέπεια, η γρήγορη απάντηση, αν θέλετε, είναι όχι. Είναι θετικό και για την Ελλάδα και για την Τουρκία, αν μπορέσουμε να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι για λόγους τουρισμού, οικονομίας, εμπορίου. Αλλά από την άλλη μεριά, φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε ήπιο καλοκαίρι στην Κύπρο. Θα έχουμε στην Κύπρο τον Ιούλιο προκλήσεις, δεν υπάρχει καμία εμφολία γι' αυτό. Έχουμε τη βάση των drones στα κατεχόμενα, τα εγγένεια της οποίας θα γίνουν και την ημέρα της επετείου της εισβολής. Ο Ερντογάν φτιάχνει το αεροδρόμιο της Αλάνιας απέναντι από την Κύπρο και προσθέτω ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο συνεχίζονται σε ένα συνολικό κλίμα. Το σημαντικό είναι ότι η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει αυτή την περίοδο να δώσει κάτι, να κάνει κάπου πίσω σε σχέση με τα αιτήματα τα οποία έχει διατυπώσει και τα οποία είναι πάρα πολλά, σας θυμίζω. Αφορούν τη μειονότητα της Θράκης, που βεβαίως δεν είναι τουρκική, αλλά έτσι παρουσιάζεται. Αφορούν βεβαίως το Αιγαίο. Αφορούν την αποστρατικοποίηση νησιών, κάτι το οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει. Κατά συνέπεια, η Τουρκία έχει ανοίξει μια βεντάλια πάρα πολύ μεγάλη και δεν τη βλέπουμε να είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω. Επίσης, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι παρά τις δυσκολίες με τη νέα κυβέρνηση Biden, που είναι υπαρκτές, έτσι δεν είναι προσχηματικές, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν και είναι φυσικό σε έναν βαθμό να θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να την κρατήσουν κοντά. Και κατά αυτή την έννοια, δεν πρέπει να περιμένουμε γρήγορες εξελίξεις ή γρήγορες κυρώσεις, όπως κάποτε, σας θυμίζω, συζητούσαμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε μια πολύ δύσκολη, μακρόσυρτη περίοδο πολέμου τριβών, να το πούμε έτσι, και εντάσεων μεταξύ της Δύσης και της Τουρκίας, με την Τουρκία να εξακολουθεί να προσπαθεί να είναι ο επιτίδιος ουδέτερος που τον γνωρίζαμε από παλιά, μια χώρα που ισορροπεί μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δεν θα έχουμε αλλαγές σε αυτό στο φθινόπωρο όταν έρθει. Και άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για εντάσεις στο φθινόπωρο. Γι' αυτό μην έχετε καμία αμφιβολία. Όποιος διάλογος μπορεί, κύριε Λάβδα, να εμπεδώσει ένα κλίμα ειρήνης και συνεργασίας, και αν ναι, οι όροι δεν πρέπει να είναι ένθεν και ένθεν. Η Τουρκία το έχει κάνει έμπρακτα. Εμείς τι έχουμε κάνει? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς μια ατζέντα για τους όρους που είπατε με την Τουρκία, διότι η Τουρκία πιστεύει ότι η ατζέντα πρέπει να είναι ευρύτατη. Εμείς πιστεύουμε ότι η ατζέντα πρέπει να έχει ένα θέμα και ένα παρεπόμενο, έτσι, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Οπότε στα δύο αυτά άκρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς μια μέση λύση η οποία δεν θα υποχωρήσει στην Τουρκία. Όταν κάποιος θέλει 1000 και ο άλλος πιστεύει, σωστά κατά την άποψή μου, ότι έχει ένα να συζητήσει,
Το να φτάσει στα 500 σημαίνει τεράστια υποχώρηση από αυτόν ο οποίος τελικώς θα χρειαστεί να υποχωρήσει για να συζητήσει. Άρα το θέμα της συζήτησης, παρότι όλοι λέμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον λέμε, ότι πρέπει να συζητάμε, δεν υπάρχει καμιά εμφολία γι' αυτό, το θέμα της συζήτησης σταματά κάπου, αν θέλετε, στον καθορισμό τελικώς της ατζέντας. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με την Τουρκία, ορθώς πράττουμε και μιλάμε, αλλά το ζήτημα φτάνει σε ένα όριο όταν τελικώς κάτσουμε και πούμε, σκεφτείτε το, τι είναι αυτό για το οποίο επισήμως θα συζητήσουμε. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Θεωρείτε... Και το βλέπετε, γι' αυτό έχετε και τις αναβολές συνεχώς τις οποίες. Έτσι. Θεωρείτε ότι είμαστε μια χώρα διαρκώς υποχωρούσα? Όχι. Αυτό είναι υπερβολικό. Αν σκεφτείτε ότι η Ελλάδα στα τελευταία 30 χρόνια έχει κατορθώσει να μπει στο πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και την Ευρωζώνη, έχει κατορθώσει να διασωθεί με τεράστια προβλήματα, αλλά διασώθη στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Και ελπίζω ότι όσο σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση. Γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία έτσι, επί της ουσίας χρεοκόπησε και δεν πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Θα μπορέσουμε να ξανασταθούμε και στον τομέα της άμυνας στα πόδια μας. Και σιγά σιγά το κάνουμε. Και ελπίζω ότι οι συνεργασίες μας και σε διμερές επίπεδο με τη Γαλλία, σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ και σε διμερές επίπεδο με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με την Αίγυπτο και με άλλες χώρες, πέρα από το προφανές, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας δώσουν τη δυνατότητα αυτή την ανισορροπία ισχύως η οποία υπήρξε, διότι υπήρξε, έτσι. Να τη διορθώσουμε ώστε η Τουρκία να μην αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει στο Αιγαίο. Κατά συνέπεια, όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Αυτό είναι μια υπεραπλούστευση. Θα σας έλεγα όμως ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει δοκιμαστεί πολύ σκληρά και η οποία προσπαθεί να ξαναχτίσει την αποτρεπτική ισχύ της απέναντι σε μια δύναμη, δίπλα την Τουρκία, για την οποία ακούμε πάρα πολλά για τις τραγωδίες και τα δεινά της, αλλά ακόμα και με την κρίση έχει ένα ΑΕΠ που πλησιάζει τα 700 δις. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και μια δημογραφική δυναμική, η οποία είναι τρομακτική. Και αυτό επίσημα να το θυμόμαστε. Άρα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας και αυτό θα πάρει χρόνο. Μήπως όμως εκπέμπουμε ένα κλίμα διγλωσίας? Τι εννοώ? Από τη μία έχουμε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος και ορθώς μιλάει μόνο για μία διαφορά, αυτή τη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Και έχουμε από την άλλη τον Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο τοποθετείται πιο γενικά. Μιλά περί διαφορών. Πληθυντικός. Η στάση αυτή. Ναι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Σωστά το λέτε και σωστά το επισημαίνετε. Υπάρχουν δύο πράγματα. Μπορεί κανείς να πει ότι όπως συμβαίνει σε πολλές δημοκρατικές, πλουραλιστικές χώρες, υπάρχει ένα περιθώριο για μια δημιουργική διαφοροποίηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει και τον απέναντι, δεν θα πω κανέναν αντίπαλο, στο να ξανασκεφτεί τη θέση του. Η δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή που λέει ότι όλα αυτά είναι θεμητά, αλλά έχουν ένα χρονικό όριο. Με άλλα λόγια, με όλα αυτά που συζητάμε τώρα, μπορεί κανείς να κερδίζει χρόνο, εκτός να πιστεύει ότι η Τουρκία ξαφνικά θα αλλάξει στρατηγική, μακάρι, αλλά δεν το βλέπουμε. Άρα να κερδίζει χρόνο. Το ερώτημα είναι να κερδίζει χρόνο γιατί. Και εάν πράγματι κερδίζουμε χρόνο, διότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξοπλιστούμε καλύτερα, να κερδίσουμε μια εθνική συνένεση, να αποκτήσουμε πάλι μια εύρωστη οικονομία και να πείσουμε πολλούς και διαφορετικούς εταίρους και συμμάχους να μας στηρίξουν, τότε καλώς κερδίζουμε χρόνο. Έτσι. Αλλά υπό αυτή την προϋπόθεση, ότι ξέρουμε γιατί κερδίζουμε χρόνο.